Και κύριε με το Καστελόριζο και τον απεσταλμένο του Αλφα, Γιώργο Χρυσάνθου. Γιώργο, καλησπέρα από τη Λευκοσία. Καλησπέρα, Εμιλία, από το ακριτικό Καστελόριζο, το ανατολικότερο άκρο της ελληνικής επικράτησης. Λοιπόν, φτάσαμε, το συνεργείο μας έφτασε σήμερα στην Ελλάδα. Από τη Ρόδο ταξιδέψατε, Γιώργο, προς το ακριτικό νησί. Περιέγραψε μας λίγο πώς κύλησε η σημερινή ημέρα, οι πρώτες αντιδράσεις των κατοίκων που συνάντησαν και συνεργείο από την Κύπρο να καταγράφει την κατάσταση στην περιοχή. Εμίλια, είναι μια κατάσταση την οποία δεν θα τη συναντήσεις πουθενά. Δεν τη ζήσεις, δεν μπορείς να καταλάβεις. Το πρώτο πράγμα που είδαμε μπροστά μας, ερχόμενοι προς το Καστελόριζο σε μια διαδρομή 3,5 ώρων με το πλοίο, ήταν την ακριτική Ρο. Εκεί όπου οι κυραδέσποι, όπως την θυμόμαστε, ύψωνε καθημερινά την ελληνική σημαία. Έκτοτε και από τότε που έχει πεθάνει, βρίσκονται εκεί μόνο Έλληνες στρατιώτες. Σήμερα, περνώντας με το πλοίο, ήθιστε ο καπετάνιος να κορνάρει προς τον φρουρό που βρίσκεται στο ύψωμα και στο ιστηρό και με τη σειρά του ο σκοπός εκεί μας χαιρέτησε. Την ίδια στιγμή διακριτικά κινείται προς την ίδια κατεύθυνση μια τουρκική φρεγάτα την οποία έχουμε και στα πλάνα μας, δεν παρενόχλησε, απλά κινείται όπως κινείται και το επιβατικό πλοίο, λες και με κάποιο τρόπο συνόδευε το πλοίο προς την πλευρά του Καστελορίσου. Φτάνοντας εδώ, το πρώτο πράγμα που συναντήσαμε ήταν μια ελληνική φρεγάτα, η οποία βρισκόταν λίγο έξω από το Καστελοριζό, μέσα στο σύμπλεγμα της μεγής της, προς την πλευρά που είναι κάποιες μικρές ελληνικές βραχονισίδες. Έτσι πήγαμε σιγά σιγά στο λιμάνι, κατεβήκαμε εδώ στην πόλη και συναντήσαμε πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος μας είπε τις ιδιαιτερότητες. Εδώ φυλάνε θερμοπύλες, Εμιλία, κάτω από δύσκολες συνθήκες, οι οποίες φέτος έχουν γίνει πολύ πιο δύσκολες για δύο λόγους. Πρώτο, λόγω του κορονοϊού και δεύτερο, λόγω των πολύ έντονων προκλήσεων που έζησαν στις αρχές του καλοκαιριού, που τους στέρισαν και πάρα πολύ τουρισμό. Σήμερα λίγο καλύτερα τα πράγματα. Βεβαίως, πάντα υπό τις τουρκικές απειλές και με δεδομένο ότι η κυβέρνηση Ερντογάν αμφισβητεί την υπαλληλοκρηπίδα αυτού εδώ του νησιού που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Να σου πω απλά ότι κάναμε και τον γύρο εδώ στο σύμπλεγμα της Μεγής με τη βοήθεια του κ. Αντώνη Βαρκάρης, ο οποίος μας πήγε εκεί που είναι η Στρογγυλή, εκεί που είναι το ψωμί, εκεί που είναι ο Άης Γιώργης, κάποιες βραχονισίδες στις οποίες υπάρχουν Έλληνες στρατιώτες, είτε υπάρχουν κάποιες μικρές επιχειρήσεις Ελλήνων, οι οποίες κρατούν και αυτό το κομμάτι, μια διαδρομή, στην οποία βρεθήκαμε σχεδόν 1 χιλιόμετρο από τα τουρκικά παράλια, που τα βλέπετε πίσω μας. Είναι η πόλη Κας, μια πόλη η οποία μέχρι και τη μικρασιατική καταστροφή λεγόταν Αντιφελώση. Το καλύτερο μέρος του πληθυσμού ήταν βεβαίως Έλληνες, οι οποίοι ξαναγκάστηκαν να την καταλήψουν με την ανταλλαγή. Γιώργο, λέω να πάμε να κάνουμε μαζί σου αυτή τη διαδρομή, να τη δουν μαζί μας και οι τηλεθεατές του Αλφα και να επιστρέψω κοντά σου, γιατί θα έχουμε και έναν εκ των αντιδημάρχων του Καστελορίζου μαζί μας, να ακούσουμε και τη δική του μαρτυρία. Εδώ το Καστελορίζο είναι η τελευταία ακριτική, το ακριτικό νησί της Ελλάδος και μετά είσαστε οι γείτονές μας εσείς. Τα 150 μίλια που είναι, 153, 156 κάπου εκεί, που να σας πω κάτι, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Οι Κύπροι έρχονται εδώ στο νησί, φουσκοντά, κουρασγέρες, φύνουν λεφτά, μας αγαπάνε. Έτσι. Επειδή είστε ακρίτες λέμε, κρατάτε θερμοπύλες. Ναι, είμαστε ακρίτες και είναι ο κοντινός προορισμός για αυτούς. Εγώ έχω πολλούς φίλους. Και ταυτόχρονα και φίλοι που αγοράσαν σπίτια εδώ, έχουν σπίτια Κυπρέοι εδώ. Βρισκόμαστε στην οριογραμμή, κοντά εκεί στην οριογραμμή μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος, Καστελορίζου. Εδώ είναι το ψωμί, στρογγυλό σαν ψωμί ελληνικό και εδώ είναι ο Μπρούσεκλης, εκεί που είναι το καραβάκι. Αν θες το δείχνεις, εκεί. Εδώ στη μέση σχεδόν είναι η γραμμή μας. Άρα τώρα βρισκόμαστε στο... Δεξιά είναι όλα ελληνικά. Και εκεί στο βάθος, όπως δείχνεις, είναι η Στρογγύλη. Είναι η τελευταία ακριτική βραχονισίδα της Ελλάδος. Εδώ είμαστε. Τα όρια μας είναι εδώ. Σχεδόν. Είμαστε σχεδόν στην οριογραμμή. Και εδώ στο βάθος που βλέπετε είναι το Κας ή παλιά Αντίφελος. Ελληνική πόλη.